Λάσπη, λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πόνο. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρρωος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. 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 Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσό να με σερβίρει. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με. Καλησπέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, καλό φθινόπωρο και όχι καλό χειμώνα όπως με μαλώνει πολλοίς κόσμος διότι συνηθίζω να λέω. Καλό φθινόπωρο λοιπόν. Κάποιοι λένε και καλό καλοκαίρι γιατί ακόμα 30 έχουμε. Radio String, NSTV, Λάσπη, επανήλθαμε. Πρώτη εκπομπή για τον Σεπτέμβριο, για την καινούργια ραδιοφωνική χρονιά. Δημήτρης, πάντα με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Πολύδωρο Συρίγο, τον Πολύδωρο Συρίγο Δημοτικό Σύμβουλο και υπεύθυνο ΟΝΑ. Καλώς ήρθες και καλό φθινόπωρο. Δημήτρη, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ήρθα σε ένα χώρο καινούριο για εσάς. Εύχομαι ολόψυχα υγεία για όλους σας, τους συνεργάτες σου, τους ανθρώπους που είναι πίσω από σένα και κάνουν όλη αυτή τη βρώμικη δουλειά για να μπορούμε να βγαίνουμε εμείς και να μιλάμε και να συζητάμε. Και εύχομαι να είναι καλότυχος ο χώρος και να έχετε ανάπτυξη σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Σου θυμίζω τελευταία φορά που βρεθήκαμε, τουλάχιστον με την ιδιότητά σου ως Δημοτικό Σύμβουλο, ήταν στο γραφείο σου όταν κάναμε τελευταία φορά μια συνέντευξη. Έκτοτε μεσολάβησαν οι δημοτικές εκλογές. Η παράταξή σας, η Νέα Σμύρνη, πολύ πρότυπο, πήρε το Δήμο. Ο Δήμαρχος ο Σταύρος του Τζουλάκης κέρδισε το. Παρέμεινε Δήμαρχος για την επόμενη πενταετία. Ορκισμένος είσαι. Ορκισμένος λάτρης Νέα Σμύρνη και τίποτε άλλο. Είσαι ορκισμένος και Δημοτικός Σύμβουλος. Ορκιστήκατε την Κυριακή. Ήθελα να σε πετύχω έτσι αόρκιστο, να σου κάνω μια πλάκα, παρόλο που είσαι πάρα πολλά χρόνια εσύ. Το τυπικό θα έλειπε, αλλά. Και τώρα δεν έχω πρόβλημα. Μα είσαι ορκισμένος, δεν μπορώ να σε πω αόρκιστο, ορκιστήκατε. Εντάξει, τέλος πάντων. Και να πούμε ότι την Κυριακή που μας έρχεται έχουμε τις δημερεσίες. Πες μας λίγο γρήγορα τι ακριβώς είναι οι δημερεσίες για όσους δεν ξέρουν. Οι δημερεσίες είναι μια διαδικασία που γίνεται την πρώτη Κυριακή έναρξης της νέας δημοτικής θητείας, στο οποίο έρχονται όλες οι παρατάξεις συμμετέχουν. Εκλέγεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέγεται ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Και για πρώτη φορά φέτος νομίζω θα έχουμε και την εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου στην ΠΕΔΑ. Ναι, βέβαια. Στις διαδικασίες που θα γίνουν άμεσα τώρα. Και ζητήθηκε από το Υπουργείο να γίνει διαδικασία διαψηφοφορίας στη διάρκεια των διμερεσιών. Είναι μια διαδικασία ενδιαφέρουσα, με ψηφοφορίες βέβαια πολλές. Θα κρατήσει κανένα τρίωρο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει. Να δει από κοντά. Πες μου κάτι ακόμα που με ρωτάνε άνθρωποι για τις δημερεσίες. Οι αντιδημαρχίες ανακοινώνονται στις δημερεσίες. Ναι, οι αντιδημαρχίες και δεν. Και οι πρόεδροι των Οπουδουδού, βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Είναι, να σα πω πώς γίνεται η διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Οι αντιδημαρχίες καταρχήν δεν εμπλέκονται στο θέμα ψηφοφοριών. Είναι αποφάσεις δημάρχου, οι οποίες πρωτοκολλούνται στο Δήμο και ισχύουν. Απλά ήθιστε στις δημερεσίες ο Δήμαρχος να ανακοινώνει και τους αντιδημάρχους της επόμενης τετραετίας. Πενταετίας, να πούμε τώρα. Οι πρόεδροι των νομικών προσώπων θα εκλεγούν το επόμενο διάστημα στα πρώτα δημοτικά συμβουλία που θα ακολουθήσουν με διαδικασία πλέον απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε έχουμε ανακοινώσεις των αντιδημάρχων, δημερεσίες όπως τις περιέγραψες και στο επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε και τους προέδρους των νομικών προσώπων, των σχολικών επιτροπών κλπ.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στο έργο σας. Ένιωσες ότι υπήρξε ανανέωση στην παράταξή σας? Εντάξει, είναι σαφές ότι υπάρχει ανανέωση. Καταρχήν, μόνο ότι 12 δημοτικοί σύμβουλοι μαζί με το Κουτελάκι αλλάξανε στρατόπεδο είναι μια ανανέωση από μόνη της, αυτό το πράγμα. Είναι όμως φανερό ότι υπάρχει και μια ανανέωση ηλικιακή. Έχουν εκλεγεί νέα παιδιά. Εγώ θέλω να ευχηθώ μέσα από τις συχνότητες τις δικές σας, από την εκπομπή σας, στα νέα παιδιά να έχουν δύναμη να αντιμετωπίσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πάθος την πρόκληση που τους δίνεται στα χέρια. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Δήμαρχος θα δώσει σε όλους κάποιες αρμοδιότητες. Άρα είναι ευκαιρία να αποδείξουν ότι δεν είναι τυχαία δημοτικοί σύμβουλοι. Εκλεγήκανε με την πεποίθηση και τη βούληση των πολιτών της Νέας Σμύρνης, των νέων παιδιών. Είναι καλό να αντιπροσωπεύσουν τα νέα αυτά παιδιά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποδείξουν ότι η ενέργεια που έχουν οι νέοι άνθρωποι μπορεί να βγαίνει και στα κοινά. Λοιπόν, εγώ επειδή η διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Σμύρνης στο NSTV παρευρέθηκε στην ορκομοσία σας, θέλω να δώσω ένα πρώτο πόντο στο Σταύρο του Τζουλάκη. Κλείνοντας, είπε ότι θέλει με συμμαχία των πολιτών να επιτευχθεί ποιότητα ζωής για μια πόλη πρότυπο. Επειδή θυμόμαστε ότι αυτά είναι τα τρία λογότυπα των τριών από τις πέντε παρατάξεις που κατέβηκαν, νομίζω ότι ήταν πολύ στοχευμένο αυτό, δεν βρήκε τυχαία τις λέξεις και έδωσε ένα συνενετικό χαρακτήρα, όπως ένα συνενετικό χαρακτήρα έδωσε από την αρχή που ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας. Είναι έτσι? Κοίταξε, ο Σταύρος είναι ένας δήμαρχος καταρχήν χαμηλών τόνων. Ένας δήμαρχος ο οποίος προσπαθεί να συνθέσει και όχι να χωρίσει ανθρώπους. Και στις εκλογές και στην εκλογική διαδικασία, με εξαίρεση τη δεύτερη Κυριακή, όπου στην ομιλία του ήταν λίγο καυστικός. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι εκεί, πράγματι. Ναι. Νομίζω ότι κράτησε χαμηλά τους τόνους. Αυτό θέλει να κάνει και τώρα. Θεωρώ ότι και εμείς όμως έχουμε ηρεμήσει αυτή την εποχή, το καλοκαίρι. Πρέπει να κατεβάσουμε τους τόνους. Μπορεί κάποιοι από εμάς να ανεβάσαμε λίγο τους τόνους. Ήταν ατυχείς ίσως οι συγκυρίες και οι στιγμές. Και νομίζω ότι ήταν μια πετυχημένη ατάκα του Δημάρχου. Σχολιάστηκε πάντως πολύ θετικά, γιατί είναι μια πάρα πολύ ενωτική πρόταση, η οποία ειδικά με τους ιωθεί και σε πράξη, καταλαβαίνεις ότι πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν και να είναι διαφορετικά όπως τα είδαμε την τελευταία τετραετία. Πάμε λίγο στο αμυγός κομμάτι το δικό σου. Παραμένεις προς το παρόν υπεύθυνος στον οργανισμό ΟΝΑ, στην νεολαία και άθληση. Δεν είμαι. Δεν είσαι. Όχι, από σήμερα νομίζω έχει βγει μια απόφαση δημάρχου που με ορίζει αντιδήμαρχο παιδείας και ηλεκτρονικής διαφάνειας κλπ. Δεν θυμάμαι και εγώ τον τίτλο απ' έξω. Καλό ίζικος. Θα τον διαβάσω κι εγώ αύριο που θα μου κοινοποιηθεί. Στον αθλητισμό, το αγαπημένο μου κομμάτι, ένα κομμάτι της ζωής μου από τα 16 χρόνια. Θα παραμείνω όμως κοντά, θα βοηθήσω όποιον αναλάβει. Πρέπει να τον βοηθήσω. Είναι ένα δύσκολο τομέα, ένα μαζικό τομέα. Παρ' όλα αυτά, ξέρω πολλά πράγματα από εκεί. Θα είμαι κοντά τους και θα συμπαρασταθώ σε όλη αυτή την πορεία. Ποιος αναλαμβάνει επ' ευκαιρίας, μια και το συζητάμε? Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Νομίζω ότι, σαν δεταλμένος σύμβουλος, ο Δήμαρχος ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα κάποιον από τους δημοτικούς συμβούλους. Okay. Φαντάζομαι θα σταθείς δίπλα στον συνάδελφό σου. Προσπάθειά του, και νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχουν ικανά στελέχη στην παράταξή μας να το συνεχίσουν. Ναι, παρόλα αυτά, εμείς θα κρατήσουμε την συζήτησή μας στο αθλητικό κομμάτι. Έχει υπάρξει πάρα πολλά χρόνια. Εξάλλου, ο Δήμος Παιδείας τώρα έγινε, δεν έχω να σου πω και πολλά πράγματα. Εκεί είσαι αόρκιστος, ας πούμε. Έτσι, τώρα έχω ξεκινάει. Λοιπόν, οπότε να κάνω και εγώ το πείραγμά μου. Ας μείνουμε στο αθλητικό κομμάτι και να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τη Νέα Σμύρνη. Αφορά τη Νέα Σμύρνη σαν έργο πολύ μεγάλο, έργο ζωής, νομίζω μπορούμε να το πούμε. Αφορά τους φιλάθλους της Νέας Σμύρνης, τους Πανιωνίους. Και μιλάω για το κλειστό γήπεδο Αρτάκης, το κλειστό δημοτικό γήπεδο. Το βιοκλιματικό, το πολυδύναμο αυτό. Το οποίο επιτέλους έχει αρχίσει και μπαίνει σε εκτέλεση. Και δεν είναι πια στα χαρτιά. Διόρθωσέ με, αν κάνω κακό λάθος. Όχι, δεν χρειάζεται να διορθώσω. Αυτή είναι η ακριβής τοποθέτηση, ότι προχωράμε σε υλοποίηση πλέον. Να πω όμως κάποια πράγματα, γιατί έχουμε κατηγορηθεί και προεκλογικά. Όχι μόνο εγώ ή ο Δήμαρχος, αλλά και η παράταξη δική μας και του Κουτελάκη, η παράταξη του Γιώργου, ότι κάπως λαϊκίζουμε το θέμα αυτό. Και ο κόσμος, ναι, μεν έχει δίκιο, γιατί όταν παρακολουθείς από μακρά από κάποια πράγματα, σου ξεφεύγουν κάποιες λεπτομέρειες. Έχει ξαναγίνει προγραμματική σύμβαση το γήπεδο αυτό. Ναι, ναι. Είναι παλιά ιστορία. Το 2010. Ναι, είναι παλιά ιστορία. Τι έχει μεσολαβήσει όμως και έγινε πάλι προγραμματική σύμβαση? Μεσολάβησε ότι τότε, με τον νόμο του Καλλικράτη, καταργήθηκαν οι νομαρχίες. Αυτό είχε γίνει επί νομαρχίας. Σωστά. Έπρεπε λοιπόν η διαδικασία στην περιφέρεια πλέον Αττικής να ξαναγίνει από την αρχή, να ξαναενταχθεί σε προϋπολογισμό, σε τεχνικό πρόγραμμα
το, κάτι το οποίο έγινε και να υπογραφεί πάλι προγραμματική. Θύμησε μου, περιφερειάρχης τότε, ο ίδιος. Ήταν ο Γιάννης Ζουγκούρας, ο νομάρχης, ο οποίος έγινε περιφερειάρχης. Ναι, ναι. Όμως διαδικαστικά πρέπει να γίνει από την αρχή. Γι' αυτό και ξανά έγινε η διαδικασία. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα όμως είμαστε στο τελικό στάδιο. Τελικό στάδιο, μην φανταστεί κανένας ότι αύριο χτίζεται το γήπεδο. Όχι, προς το εγώ, όχι. Έτσι. Τελικό στάδιο σε ένα τόσο μεγάλο έργο, όμοιό του στη Νέα Σμύρνη δεν έχει γίνει τα τελευταία 40 χρόνια. Μιλάμε για ένα χώρο, ο οποίος θα χτιστεί ένα βιοκλιματικό γήπεδο με όλες τις υπόλοιπες αίθουσες και χώρους, συνολικού προϋπολογισμού 17.850.000 ευρώ. Ημερομηνία παράδοσης με το καλό. Ημερομηνία να πω δημοπράτησης καταρχήν. Καταρχήν δημοπράτησης και εν συνεχεία ολοκλήρωση. Πιστεύουμε ότι η κυρία Δούρου και οι συνεργάτες της θα τρέξουν αυτό το έργο για δημοπράτηση αρχές του 2015. Τελικός ανάδοχος ελπίζουμε να είναι του χρόνου τέτοιο καιρό. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι εργασίες κατασκευής του γηπέδου θα ξεκινήσουν τέλος του 2015. Με χρόνο υλοποίηση, χρονοδιάγραμμα υλοποίηση 2,5 με 3 χρόνια. Πολιτικά ρωτώντα, θα προλάβει η παρούσα δημοτική αρχή. Ευτυχώς έχουμε 5 χρόνια μπροστά. Πονηρά λίγο θα το προλάβει λοιπόν η δημοτική αρχή. Θα είναι ευκαιρία να το εγκαινιάσουμε εμείς. Σαφώς. Πάρα πολλοί κόσμοι με έχει ρωτήσει πολλά πράγματα για το γήπεδο, είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε σε ανθρώπινο επίπεδο. Πες μας όπως ξέρουμε το γήπεδο όλο από τη μία γωνία του μέχρι την άλλη γωνία του. Τι μένει και τι φεύγει. Καταρχήν δεν πειράζουμε το κολυμπητήριο. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι το κολυμπητήριο μένει ως έχει. Αν οριοθετήσουμε μια γραμμή κάθετη στην λεωφόρο Αρτάκης από το κολυμπητήριο, μια τομή δηλαδή, από το χώρο, από τη δεξαμενή μέχρι μέχρι την οδό Αρτάκης, ουσιαστικά καταργείται το γηπεδάκι το υπαίθριο του handball, καταργείται ο υπαίθριος χώρος του σημερινού δημοτικού γυμναστηρίου, mm-hmm. το δημοτικό γυμναστήριο το οποίο γκρεμίζεται. Το μπροστά κομμάτι μου λες, εκεί που είναι το πάρκινγκ και είναι το έρχεται επί της οδού Αρτάκης. Το χώρο που σήμερα είναι το καπί, mm-hmm. έτσι, και το κατάστημα δίπλα με την κουζίνα για όλους κτλ. Από εκεί θα είναι είσοδος και του πάρκινγκ αλλά και των θεατών. Και το γήπεδο θα φτάνει πάλι μέχρι τη δεξαμενή, οριοθετημένο, 3.500 θέσεων, 14 διαφορετικά αθλήματα μέσα φιλοξενούνται, βοηθητική αίθουσα προπόνησης. Θα πάμε και στο χωρητικό. Τα πες μου, είναι όλο υπόγειο ή θα έχει κάτι υπόγειο? Έχει κάτι... υπόγειο, έχει υπόγειο πάρκινγκ. Άρα το πάρκινγκ θα είναι υπόγειο. Και μια αίθουσα προπόνησης η οποία είναι κάτω από την κυρίως αίθουσα που θα γίνονται αγώνες κλπ. Όπου θα είναι προπονητήριο για όλες τις ομάδες. Πες μου λίγο τώρα, χωρητικότητα σε φιλάθλους. 3.500 θεατών. Ενώ τώρα έχουμε. Τώρα έχουμε 1.100 mm-hmm. τόσα άτομα. Κότα περίπου τρεις φορές επάνω. Είναι στην χωρητικότητα. Okay. Τώρα πολλοί κόσμοι φαντάζομαι αναρωτιέται πού θα πάνε οι χώροι οι οποίοι βρίσκονται. Έχετε μπει σε αυτή τη λογική που θα στεγάσετε προσωρινά ή μόνιμα ό,τι απομακρυνθεί? Το καπί, την κουζίνα για όλους, ένα γυμναστήριο που έχει εκεί στο... Το γυμναστήριο δεν πειράζεται. Ούτε τα δημοτικά ιατρία. Mm-hmm. Μέχρι την κουζίνα για όλους είναι ο χώρος ο οποίος απολωτριώνεται, να το πω έτσι. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, δεν είναι και δύσκολο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης ξενίκιαστε εκατοντάδες χώροι γύρω-γύρω. Θα βρούμε ένα χώρο λοιπόν να στεγάσουμε το καπί, ένα χώρο να στεγάσουμε την κουζίνα για όλους. Οπότε δεν έχετε μπει σε αυτήν, βρήκαμε εκεί, θα το κοιτάξετε. Είναι πολύ εύκολο όμως. Ψάχνουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων κάποιον αξιόπιστο που να πληρώνει το ενίκιο. Ο Δήμος Νεασμής είναι αξιόπιστος. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν. Και με χαμηλό κόστος πλέον. Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι το project είναι αρκετά χρόνια, οπότε σαφώς και υπάρχει χρόνος για να μπορέσετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι θα το τρέξετε όμως αυτό, έτσι. Ναι, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πού θα στεγαστούν τα αθλητικά σωματεία. Επόμενη ερώτησή μου, με προλάβες. Πού θα στεγαστούν λοιπόν τα αθλητικά σωματεία έως τότε? Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Και ποια είναι αυτά που θα αντιμετωπίσουν αυτό το βραχυμεσοπρόθεσμο θέμα? Αν εξαιρέσουμε το Μήλωνα, και λέγεται ξέρουμε το Μήλωνα, γιατί δεν είναι ζημιώτικο σωματείο. Ο Μήλωνας απλώς έχει την πολυτέλεια, σε εισαγωγικά, γιατί και αυτός έχει προβλήματα. Σαφώς. Πάρα πολλά. Γιατί είναι οι παλιές εγκαταστάσεις του, θέλουν βελτιώσεις. Απλά ο Μήλωνας έχει καταφέρει τα αθλήματα, τα ομαδικά του και τα ατομικά του, πέραν της κολύμβησης, να τα έχει στεγάσει στους χώρους του. Κανείμες. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή κανέναν, είναι αυτοδύναμος, αυτόνομος αθλητικά. Ο Πανιόνιος. Η ΚΑΕ άμεσα λοιπόν το ένα θέμα μας. Η ΚΑΕ είναι το εύκολο. Η ΚΑΕ είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Πού πάει το μπάσκετ? Θα λοιπόν. Πανανικιάσει κάπου, θα βρει. Δεν είναι το πρόβλημα στο αεραστεχνικό αθλητισμό. Mm-hmm. Βόλεϊ Πανιονίου, μπάσκετ Πανιονίου γυναικών, χάντμπολ. Τα αθλήματα όλα τα πάντων, αυτά που έχουν αεραστεχνικά τμήματα. Η Ήριδα, που είναι το μοναδικό της γήπεδο. Mm-hmm. Ο Ίκαρος Νέας Μύρνης. Τι πρόβλεψη υπάρχει για αυτά, τι σχέδιο, τι προσχέδιο, πώς το έχετε σκεφτεί? Ο σχεδιασμός που έγινε προεκλογικά.
Ήταν ένα σχεδιασμό βέβαια επί χάρτου έτσι, και όχι ένα σχεδιασμό επί τη ουσία. Γιατί ουσία έχει όταν πάω, βρω ένα χώρο, τον νοικιάσω, συζητήσω με του ιδιοκτήτε. Εδώ δεν μπορούσαμε να μπούμε σε διαδικασία και ακόμα δεν έχει προχωρήσει το έργο. Mm-hmm. Ο σχεδιασμό επί χάρτου είναι να αξιοποιηθούν όλε οι δυνατότητε που έχει ο Δήμο στο να δημιουργηθούν πρόχειρε ή μόνιμε αθλητικέ εγκαταστάσει. Έχει. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Γη δηλαδή υπάρχει για να γίνει. Υπάρχει Λεόντιος, που έχει ένα πολύ καλό κλειστό γυμναστήριο. Μπορούμε κάλλιστα να έχουμε μια συνεργασία με τη Λεόντιο, να αξιοποιηθεί αυτό από γευματινές ώρες από τις ομάδες του Δήμου Νέας Μήνης. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο χώρος που είναι εξωτερικά από το κολυμπητήριο, υπάρχει μια πολύ σοβαρή σκέψη να σκεπαστεί εδώ και δύο χρόνια με μια πρόχειρη κατασκευή. Το πάκι που εκάγουμε, λέμε τώρα. Το πάκι. Όχι, όχι. Εξω μιλάμε τα εξωτερικά γήπεδα δεξιά. Α, okay. Ναι, ναι, ναι. Το πλάι. Τα υπαίθρια γήπεδα, τα οποία αν σκεπαστούν μια καλή κατασκευή, θα μπορούν να εξυπηρετούν τα αθλήματα που χρειάζονται κλειστό χώρο το χειμώνα να προπονούνται. Και μια τρίτη σκέψη είναι να μπορέσουμε στον Κατσό να γίνει μια πρόχειρη αθλητική κατασκευή για 2-3 χρόνια. Και μετά να μεταφερθεί κάπου αλλού, πάλι στα όρια της Νέας Μήνης, που να εξυπηρετήσει τους αθλούμενους. Φυσικά, πάντα στο στόχο μας, στόχος μας και σχέδιό μας είναι να εξασφαλίσουμε και ένα αθλητικό χώρο κλειστό, είτε από τα Ολυμπιακά ακίνητα, είτε κοντά εδώ στην Ασμή, στο παλαιό Φάληρο, κάποιο από του χώρου που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αν όμορφοι Δήμοι ενδεχομένω να μπορούσαν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο. Οι όμορφοι Δήμοι έχουν και αυτά τα προβλήματά του με του τοπικού συλλόγου. Θα πηγαίναμε όμω εύκολα στο ΤΑΕΚ Βοντό, α πούμε, να το ζητήσει ο Δήμο Νέα Μύρνη να αναλάβει τη συντήρησή του και να στεγάσει όλα τα σωματεία τα οποία θα έχουν πρόβλημα. Και δεν είναι και μακριά το ΤΑΕΚ Βοντό, είναι εδώ στην παραλία. Λέω, αντί να δίνει ο Δήμο Νέα Μύρνη λοιπόν 220.000 ευρώ το χρόνο επιχορηγήσει στα αθλητικά σωματεία. Να πάρει τα 220.000 αυτά, τα μισά, να δώσει πληρώσει το... ένα ενίκιο στο ΤΑΕΚ Βοντό και να μην αναγκαστούν όλα αυτά τα σωματεία ή να κλείσουν ή να γίνουν τσιγκάνοι. Το ελληνικό υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετήσει. Και το ελληνικό είναι πιο μακριά λιγάκι, εφόσον δεν έχουν ξεκινήσει και εκεί οι έργα. Έτσι. Γι' αυτό είπα για το ΤΑΕΚ Βοντό. Η ΚΑΕ θα αντιμετωπίσει και αυτή η πρόβλημα. Έδας, μαζί, φυσικά, θα πάμε όλοι μαζί. Ανώνυμη εταιρεία βέβαια, αλλά θα αντιμετωπίσει και αυτή η πρόβλημα. Θα πληρώσει το μερίδιό τη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έτσι για να το μαζέψουμε λίγο, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για τη Νέα Σμύρνη που θα δώσει βιοκλιματική ανάσα. Είναι ένα στοίχημα για τη Νέα Σμύρνη. Είναι ένα στοίχημα για τη Νέα Σμύρνη. Θα δημιουργήσει μεσοπρόθεσμα ή βραχή μεσοπρόθεσμα προβληματάκια. Πρέπει να τα λύσει η δημοτική μεγάλα αρχή αυτά. Έτσι. Να μας αφείς. Δηλαδή, σαν καινούργια δημοτική αρχή, έχουμε ένα έργο που θα υλοποιήσουμε που θα μας δώσει οντότητα και δύναμη. Έχουμε όμως πριν από το έργο αυτό να λύσουμε και προβλήματα τα οποία θέλουν μεγάλη προσοχή. Είναι ένα στοίχημα για μας. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε και μια κοκακόλα με τον πολύ δωρητό Συρίγκο και επιστρέφουμε σε 1-2 λεπτάκια με περισσότερες ερωτήσεις γύρω από το χώρο του γηπέδου, γενικότερα γύρω από το χώρο του αθλητισμού στη Νέα Σμύρνη και θα μιλήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα για τον Πανιόνιο και κυρίως για τον μπάσκετ του Πανιόνιου, το οποίο τώρα τελευταία, μάλλον εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, έχει μπει σε μια ψηλοταλαιπωρία. Νομίζω ότι φαίνεται να λύνεται. Θα μας πεις κάποια πράγματα προς το τέλος. Ελπίζω να λυθεί. Δεν θα είναι πάντως να ξέρουν οι φίλοι του Πανιωνίου, δεν θα είναι το επίπεδο του Ηλία του Λιάνου. Έτσι όλοι. Θα τα πούμε στην συνέχεια αυτά, επανερχόμαστε σε λίγο.
Λοιπόν, επανερχόμαστε λοιπόν με τον Πολύδωρο Τωσιρίγος. Θα παραμείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα του νέου δημοτικού γυμναστηρίου του κλειστού. Μια-δύο έτσι ερωτήσεις τώρα πολιτικής μορφής. Έχοντας... και λίγα πολιτικά, Ναι, ναι, έχοντας παρακολουθήσει γενικά τα δημοτικά συμβούλια, πάντοτε όταν στην πόλη υπάρχει ένα μεγάλο project τύπου το Χρυσοστόμου Σμύρνης ή το νέο δημοτικό γυμναστήριο, διαμαρτύρονται, παιδί μου, οι συμβουλοί ότι δεν έχουν χαρτιά στα χέρια τους. Δεν έχουν δηλαδή, δεν έχουν ενημέρωση, το blueprint, και πάντοτε η απάντηση είναι: υπάρχει ένας κουβάς χαρτιά που είναι κιλά ή πολλά κιλά, ελάτε πάκτε το. Αυτό το θέμα γενικά αυτή την πενταετία, πώς σκέφτεστε λίγο να το απλοποιήσετε για να μπορεί ο Δημοτικός Σύμβουλος να παίρνει την πληροφορία που θέλει χωρίς να κουβαλάει, ρε παιδί, να το ψηφιοποιήσετε ίσως? Δημήτρη, καλή ερώτηση. Εγώ λέω ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ζητάνε ότι έχουν δίκιο. Mm-hmm. Καλά, είναι προφανές ότι έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο που δεν έχουν αυτή την ενημέρωση που θα θέλανε. Έλα όμως που πρέπει να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Έτσι. Ποια είναι η πραγματικότητα, παραδείγματος χάρη τώρα. Βιοκλιματικό, να μην πω το, να πω το, την πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης που μου είπες. Βγήκε λοιπόν μια μακέτα με 6 σελίδες, ένα μίνιμουμ παρουσίασης, όπου πάνω σε αυτό καθίσανε και τοποθετηθήκανε, mm-hmm. ότι έχει τσιμέντα, ότι φάγαμε τα δέντρα, ότι τι πράγμα είναι αυτό, τσιμετώσατε την πόλη. Ναι, ήρθε πυροσβεστική, έγινε, θυμάμαι, είχε πράγμα. Εάν δεις την πραγματική μακέτα, που είναι τρεις κούτες σχέδια, τις μελέτες που έχουν γίνει γεωτεχνικές, περιβαλλοντολογικές, φυτολογικές για τη φύτευση των καινούρια, αρχιτεκτονικές και όλα αυτά, θα καταλάβεις ότι δεν είναι το σχέδιο αυτό, δεν αποτυπώνεται, δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε 5 σελίδες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο 100 σελίδων, να είναι. Σε 100 σελίδες μπορεί. Πόκταμπολ να το πάρει κάποιος να το μελετήσει. Είναι αρχιτέκτονες μέσα στο συμβούλιο. 100 σελίδες. Ο Γιώργος Αφεντουλίδης, ξέρεις ότι είναι αρχιτέκτονας. Προφανώς. Είναι άνθρωποι που έχουν αίσθηση. Δεν είπα ότι είναι άσχετοι άνθρωποι. Δεν μπορούν όμως και οι ίδιοι mm-hmm. να έχουν άποψη στις 5 σελίδες. Πρέπει να έχουν 100 πλέον. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, άρα πρέπει κάποιος από την τεχνική υπηρεσία να κάτσει να φτιάξει ένα μίνιμουμ περίληψης 100 σελίδων και να το μοιράσει στους επικεφαλείς των παρατάξεων. Mm-hmm. Έτσι είναι, ναι. Δεν μπορείτε να το ζητήσετε αυτό από εξωτερικό συνεργάτη που ήδη έχει αναλάβει το project αυτό? Θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε. Εγώ θα έχει κόστος. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει στα πλαίσια της διαφάνειας και του τρόπου λειτουργίας του Δήμου να γίνει και αυτό. Mm-hmm. Όμως, όταν έχετε ένας άνθρωπος όπως ο Δήμαρχος, που ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος δημοκράτης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να κρύψει πράγματα και λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο: παιδιά, είναι δύσκολα, θα τα δείτε. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Είναι 100 σελίδες, είναι 1000 σελίδες. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να κουβαλάς ένα Δημοτικό Συμβούλιο 20 κούτες πράγματα. Όμως, να αντιστρέψω λίγο και την ερώτηση. Γιατί δεν πάνε οι επικεφαλείς των παρατάξεων? Θα στο ρώταγα αυτό. Στις τεχνικές υπηρεσίες. Να κάτσουν με τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών. Όσες ώρες θέλουν, όσες μέρες θέλουν, να αποτυπώσουν τα προβλήματά τους, να τα δουν. Ναι. Να πάρουν μια σαφή άποψη και να είναι διαβασμένοι. Ξέρεις, δημιουργείται μια αίσθηση. Ναι, εμείς δεν το έχουμε 100 σελίδες. Επιλάτε. Εσείς γιατί δεν έρχεστε να δείτε τι έχουμε τελικά και να βελτιωθεί? Όταν εγώ ενδιαφέρομαι για κάτι. Σήμερα έτυχε να πάω στο Υπουργείο Παιδείας. Ναι, θα πας να το δεις. Δεν... Πήγα από μόνος μου και έψαξα θέματα αθλητισμού τα οποία δεν θα τα έχω. Mm-hmm. Κοίταξα όμως να δω σε τι φάση βρίσκονται, γιατί με ενδιαφέρει ως δημοτικό σύμβουλο να έχω μια επαφή και μια γνώση. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Είναι μια στήρα λοιπόν αντιπολίτευση αυτή. Mm-hmm. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ελάτε, παιδιά, ελάτε στο προϊστάμενο και καθίστε 4 μέρες εκεί να τα μελετήσετε. Δεν το απαγορεύει κανένας. Και υπάρχουν και πρόθυμοι πάλι να στα δείξουν. Αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα του πούνε τώρα δεν μπορώ, έλα αύριο και έλα μεθαύριο. Το πιο εύκολο λοιπόν είναι όταν ένας είναι συναδιάβαστος τελείως, όταν του ήρθε ένα θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, να επικαλεστεί ότι μας έχετε ενημερώσει. Είναι το πιο εύκολο. Καλά, αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά είναι και πολύ εύκολο φυσικά να πει. Απελθέτω από μένα το ποτήριο τούτο, δεν έχω καμία εικόνα. Στην τελική ανάλυση, την ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου την έχει 3 μέρες νωρίτερα. Mm-hmm. Έτσι. Το παίρνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχει τη δυνατότητα να πα να δει. Πήγαινε, διάβασε. Και εν πάση περιπτώσει, διάβασε μέχρι το επόμενο, κάπου θα ξαναβγεί το θέμα. Μην μπορούσε την Παρασκευή, μη θυμίσω κάποιους που σε θέματα προϋπολογισμού ξεφυλίζανε εκείνη την ώρα τον προϋπολογισμό και λέγανε κωδικός, τάδε, κωδικός, ρε φίλε, εντάξει. Μίκη Μάους. Ναι, Μίκη Μάους, ακριβώς. Προϋπολογισμός, τα σημαντικότερα θέματα της χρονιάς. Αυτή η εικόνα δεν μου άρεσε. Ναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ είχα διάβασος και μου κάνεις παρατηρήσεις. Καλύτερα να μην πεις τίποτα. Θυμάσαι ένας υπουργός που είπε ότι ήταν αδιάβασος το. Ναι, είχε πει, διάβασε το μνημονείο. Ναι. Τουλάχιστον ήταν ειλικρινή ότι είπε: εγώ δεν το διάβασα. Μα 25 τόμους μνημόνιο δεν το διάβασα. Όχι, ήταν απόφαση κυβέρνηση το περάσει. Είπε την αλήθεια. Mm. Πες μας την αλήθεια, δεν το έχει διαβάσει λοιπόν, να ξέρουμε. Mm-hmm. Και όχι να μου ξεφυλίσει εκείνη την ώρα και να μου βρίσκει.
Λοιπόν, άρα λοιπόν μπαίνουμε σε πορεία γηπέδου, μπαίνουμε σε πορεία ελαφριάς αθλητικής αναστάτωσης, με βέβαια τελικό σκοπό να το αναπτύξει. Βαριάς αθλητικής αναστάτωσης. Εντάξει, καταρχήν μου αρέσει που με διορθώνεις, γιατί μπορεί να το λέω και ελαφριά για να με διορθώσεις. Δεν θέλω να μου κάνεις καλό, ούτε θέλω να ωρεοποιούμε πράγματα. Θα υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Εγώ το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Ο Ίκαρος και η Ήριδα έχουν θέμα επιβίωσης. Mm-hmm. Σαν σωματεία και κλείνοντας ένα αθλητικό σωματείο, είναι σαν να. Τι να σου πω τώρα, σαν να ανοίγεις τρία κέντρα καινούργια που μοιράζουν ναρκωτικά. Ναι, δηλαδή, ναι, όχι, είναι έγκλημα. Όχι, πρέπει είναι να βρεθεί αυτό. Λύση. Πότε πρέπει να έχετε δώσει λύσεις στα περιφερειακά αυτά προβλήματα, μέχρι πότε? Βλέποντας το χρονοδιάγραμμα του έργου και όσο αυτό προχωράει σε βάθος, θα πρέπει ο Δήμος από τώρα να αρχίσει να προγραμματίζει. Να κάνει επαφές, να βρει λύσεις. Δεν θα είναι εύκολο. Θυμάμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συζήτηση, η υποχρέωση του Δήμου Νέας Μύρνης είναι να παραδώσει το οικόπεδο, έτσι. Άρα το κομμάτι με του Δήμου είναι να σκουπίσει το. Ναι, να κατεγραφήσει το. Με όποιο κόστος. Με όποιο κόστος το κτίσμα. Οπότε αυτό θα το δημοκρατήσετε, φαντάζομαι. Έτσι, αυτό πρέπει να βγει. Προφανώς. Θα γίνει πρώτος και από εμάς. Την περιφέρεια. Α, η περιφέρεια θα το κάνει. Περιφέρεια και τον λακτέρο. Εδώ να πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Για να μην λαϊκίζουμε κι εμείς. Βγαίνουν κάποιοι φίλοι του Πανιωνίου τώρα που έτσι όψιμα και πρόημα ασχολούνται με το έργο και λένε ότι δεν θα γίνει γιατί ανέλαβε η κυρία Δούρου και υπάρχει πρόβλημα. Να πω λοιπόν ότι το έργο αυτό, όσο υπάρχει θέμα γηπέδου Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, είναι το πρώτο που θα γίνει και θα γίνει γιατί είναι δημοτικό. Mm-hmm. Τα άλλα δίνονται σε ιδιώτες. Ναι, βέβαια, σωστό. Ήδη με την νομοθεσία που πέρασε στη Βουλή, με τη σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση. Θα γίνουν και τα γήπεδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ με νομοθετική ρύθμιση. Άρα νομίζω ότι το δημοτικό γήπεδο θα γίνει έτσι κι αλλιώς και δεν νομίζω ότι η κυρία Δούρου έχει καμία διάθεση να κόψει ένα. Δεν μπαίνει θέμα συνέχεια δηλαδή από τη μετάβαση ενός περιφερειακού. Και η κυρία Δούρου νομίζω είναι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, ένας άνθρωπος που την ενδιαφέρει η πολιτική. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια τέτοια στήρα αντιπαράθεση να μην κάνει ένα μεγάλο έργο για τη Νέα Σμύρνη. Και εν πάση περιπτώσει είναι προφανές ότι το χρειαζόμαστε, έτσι. Είναι προφανέστατο, δεν είναι προφανές. Το χρειάζεται Αττική. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να γίνει η έδρα της Εθνικής Ελλάδος τα επόμενα χρόνια. Ένα γήπεδο κλειστό, 3.500 θέσεων, μοντέρνο, με λιγότερη χωρητικότητα από το ΆΚΑ, αλλά πιο προσιτό, πιο μπασκετικό, έτσι, mm-hmm. για παράδειγμα. Ή να γίνονται πολύ μεγάλοι αγώνες βόλεϊ, μεγάλες διοργανώσεις. Ας αφήσουμε το γήπεδο, νομίζω το. Το εξαντλήσαμε. Το εξαντλήσαμε στη φάση που βρισκόμαστε. Θα τα ξανασυζητήσουμε. Είναι μακρόπνο, μακροπρόθεσμο, με αρκετά προβλήματα. Ενδεχομένως να ξαναμιλήσουμε και γι' αυτό και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα ξανάρθει αρκετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έχετε δηλαδή και πολιτικές προστοϊβές, ίσως μέσα στις επόμενες συνεδριάσεις. Πάμε λίγο γενικότερα στον αθλητισμό στη Νέα Σμύρνη. Παρόλη την αλλαγή που μας είπες για το θα αναλάβεις το κομμάτι της παιδείας, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Μου έχεις δώσει το όραμά σου για τον αθλητισμό της πόλης. Νομίζω ότι το όραμά σου δεν είναι αποκλειστικά δικό σου. Δεν μιλάς πάντοτε μόνο ως πολυδόριος έργος, μιλάς και ως παράταξη. Οι ιδέες σου είναι σωστές για να θεωρήσω ότι θα είναι και υιοθετημένες από την παράταξή σας. Δώσε μου λίγο γενικά τον αθλητισμό, σε τι φάση βρίσκεται η Νέα Σμύρνη. Μιλάμε για τον αθλητισμό, τον αεραστεχνικό. Τον αεραστεχνικό. Των ομάδων, έτσι. Των ομάδων. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή υποστήριξη των αθλητικών σωματείων της πόλης. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες κτηριακές κυρίως, βελτιώσεις σε κτίρια. Να σημειώσω ότι το γήπεδο του Πανιωνίου, για παράδειγμα το ποδόσφαιρο, το οποίο ανοίξει τον αεραστέχνη Πανιώνιο, άσχετα να κάνει χρήση ΠΑΕ, έχει σοβαρά προβλήματα κτηριακά. Mm-hmm. Στατικότητας και διάφορα άλλα θέματα, τα οποία στερούν από τον Πανιώνιο αυτή τη στιγμή, στερούν σε εισαγωγικά ως ένα σημείο τη φυσική του έδρα. Πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις εκεί. Το κόστος θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με μελέτες που έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι της ΠΑΕ και μας έχουν κοινοποιήσει. Ο Μήλωνας, αντίστοιχα δίπλα, έχει σοβαρά προβλήματα με το κλειστό του γήπεδο και με τα ανοιχτά του γήπεδα. Θεωρώ λοιπόν ότι μία στοχευμένη πολιτική του Δήμου πρέπει να είναι στο να διεκδικήσουμε και άλλα λεφτά για τις βελτιώσεις αυτών των δύο εγκαταστάσεων. Άρα σε κονδύλια μιλάμε για επιδίωξη μεγαλύτερων ποσών από παλαιότερα χρόνια. Όχι, δεν ή υπάρχουν. Απλά ποιοτικότερη διαχείριση. Μιλάμε αυτά. Ότι σε αυτά τα σου δύο χώρους δεν έχουν πέσει λεφτά τα τελευταία 20 χρόνια. Ό,τι έχει κάνει ο Δήμος, είτε με το κλειστό γυμναστήριο του Μισαηλίδη κάτω από την κερκίδα του Πανιωνίου, είτε με το κλειστό γυμναστήριο το δεύτερο που κάναμε στο Μήλωνα, που βοηθήσαμε να γίνει. Θεωρώ όμως ότι πρέπει η πολιτεία, να διεκδικήσουμε την πολιτεία, να γίνουν έργα αναμόρφωσης, βελτίωσης
και προσθετικής ανάπτυξης στους αθλητικούς αυτούς δύο χώρους. Στο κομμάτι το δημοτικό, υπάρχει περίπτωση να προϋπολογίσετε κάτι παραπάνω για τον αθλητισμό στην Ασμένη? Καθαρά το, το δημοτικό προϋπολογισμό. Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάποιες, μάλλον υπήρχε σκέψη μας να κάνουμε κάποιες ενέργειες, όπως να φτιάξουμε ένα καινούριο χώρο όπου να μπορούν να κάνουν εργοματικές εξετάσεις οι αθλητές. Οι επιχορηγήσεις δεν μπορούν να αυξηθούν, είναι σε αντιστοίχηση πάντα με τον προϋπολογισμό του Δήμου, τον ετήσιο. Σας ορίζετε το ποσοστό, ναι, του, δηλαδή. Ναι, υπάρχει ποσοστό, okay, σε ειδικό κωδικό, αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί. Και γενικότερα να βοηθήσουμε έμεσα τα αθλητικά σωματεία στη λειτουργία τους. Πάντως ξέρεις και φαντάζομαι, επειδή γυρίζεις στην πόλη, όλα τα σωματεία έχουν και μια γκρίνια. Πάντοτε ο λαμβάνων θέλει να παίρνει και περισσότερα. Έτσι είναι προφανές αυτό. Να μην γίνω πιο συγκεκριμένος. Όλα τα σωματεία με τα προβλήματά τους πάντοτε θέλουν κάτι παραπάνω από τη δημοτική αρχή και πιο πάνω. Η γκρίνια είναι ωφέλιμη σε αυτήν την περίπτωση. Δεν είναι κρεβατομουρμούρα, είναι μια γκρίνια προσθετική και συνθετική. Ανταποκρινόμαστε θετικά και πιστεύω ότι με συζήτηση και κατανόηση θα λυθούν τα θέματα. Πάμε λίγο να φύγουμε λίγο από το τεχνικό κομμάτι, να πάμε καθαρά στο κομμάτι του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης, το οποίο αφήνεις βέβαια, αλλά παραμένει το έργο, παραμένουν οι δραστηριότητες, πιθανόν να εμπλουτιστούν με την νέα την συνάδελφό σας. Σε τι φάση, αν θέλεις, παραδίδεις αυτό το κομμάτι, που βρίσκεται η Νέα Σμύρνη από πλευρά σας? Η Νέα Σμύρνη σήμερα, και το έχω ξαναπεί και δεν περί αυτό λόγο, είναι πρώτη σε δράσεις και λειτουργίες στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής. Έχουμε τρία γυμναστήρια υπερσύγχρονα. Έχουμε ένα κολυμπητήριο το οποίο είναι αδειοδοτημένο. Το γυμναστήριο το κρατάω, έχω μία ερώτηση μετά. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Τρία γυμναστήρια υπερσύγχρονα. Έχουμε προσωπικό. Άλλοι Δήμοι δεν έχουν προσωπικό, ψάχνουν να έχουν προσωπικό. Έχουμε ένα δημοτικό γυμναστήριο το οποίο είναι σε εξέλιξη να γίνει ένα καινούριο. Θυμήσε μας πού, πες μας πού είναι αυτό να γίνει. Όχι το γυμναστήριο, αυτό το βιοκλιματικό. Α, το βιοκλιματικό. Ναι, το... ναι, και έχουμε και πάρα πολλά τμήματα μαζικής άθλησης, τα οποία για πρώτη φορά φέτος, παρόλο που ουσιαστικά αποχωρίζομαι έτσι, το παιδί μου, θα ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου που ξεκινάνε και τα σχολεία, οπότε είναι εύκολο για τους γονείς να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό, να πάνε τα παιδιά εκεί και να ξεκινήσουν και ήδη να αθλούνται όπως κάνουν κάθε χρόνο. Άρα παραμένει το πρόγραμμα το περσινό, πιθανόν θα εμπλουτιστεί και κάπως κάπου. Με καινούργιες φρέσκες ιδέες από τον καινούργιο συνάδελφο, θα τη στηρίξω να προχωρήσει. Λοιπόν, κράτησα το γυμναστήριο, κράτησα, τράβηξα και τη λέξη προσωπικό. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια αναστάτωση σε κάποιους ανθρώπους της πόλης, σε κάποιους γυμναστές, ναι, σε κομμάτι του προσωπικού. Θα μου δώσεις και καλύτερες λεπτομέρειες εσύ, γιατί ουσιαστικά μεταφέρω κάποια ερώτηση από δύο ανθρώπους που με ρωτήσαν. Έχει υπάρξει ένα θέμα με μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι απολύθηκαν. Σωστά. Και ένα τμήμα αντίστοιχο δικαιώθηκε. Ναι, θα μπορούσα, συγγνώμη, να το ολοκληρώσω, θα μπορούσα να σου πω ότι ναι, το κράτος κάνει απολύσεις. Από το Υπουργείο ψάχνουν απολύσεις. Γιατί τους διώξαν όλους. Θέλω να μου πεις λοιπόν με τι κριτήριο δύο όμοιες ομάδες την πλήρωσε η μία και από πίσω είναι άνθρωποι και οικογένειες, έτσι. Δεν ξέρω. Τι συνέβη εκεί? Να πω καταρχήν ότι είναι τα παράδοξα της ελληνικής δικαιοσύνης αυτά. Έτσι. Όχι ότι φταίει η ελληνική δικαιοσύνη, ότι δεν υπονοώ κάτι. Ναι, ναι. Είναι παράδοξο όμως. Λοιπόν, υπήρξαν 13 συνεργάτες μου και τους δύο συνεργάτες μου, γιατί όλο αυτό το έργο που έχει γίνει στον αθλητισμό στη Νέα Σμύρνη έγινε με τη βοήθεια επιστημονικού δυναμικού, το οποίο ήταν πολύ αξιόλογο και είχε μεγάλη συμβολή στην επιτυχία του. Υπήρξαν λοιπόν 13 συνεργάτες οι οποίοι πριν από 2,5 χρόνια, λήγοντας συμβάσεις τους και με την αδυναμία να ανανεωθούν, να πω εδώ ότι ανανεώναμε τις συμβάσεις τους κάθε χρόνο, μας το επέτρεπε η πολιτεία, μέναν οι ίδιοι άνθρωποι. Ετήσιες, έτσι. Ετήσιες συμβάσεις. Λοιπόν, λήγοντας συμβάσεις τους, πήραν μια απόφαση. Επειδή τους θεωρώ πολύτιμους για το Δήμο Νέα Σμύρνη και σήμερα που μιλάμε, τους είπα: παιδιά, προχωρήστε σε δικαστικά μέτρα. Εγώ θα σταθώ δίπλα σας. Είστε απαραίτητοι για τη λειτουργία των γυμναστηρίων και όλου του Δήμου. Ο Δήμαρχος θα σας στηρίξει. Προχωρήστε να κάνετε δικαστικά μέτρα. Προχωρήσαν τα παιδιά, όντως. Ως μία ομάδα, ως 13 άνθρωποι. Αρχικά ως 13. Τους στηρίξαμε και εγώ και ο Γιώργος Κουτελάκης, τότε αντιδήμαρχος, και ο Δήμαρχος Σταύρος Τζουλάκης. Σε όλες τις δικαστικές αίθουσες παραβρεθήκαμε. Σταθήκαμε δίπλα τους. Στο τέλος, και πριν φτάσουμε στα ασφαλιστικά μέτρα και στην αγωγή που είχαν εκδικάσει, με δική τους απόφαση, του δικηγόρου τους και δική τους απόφαση, χωριστήκανε στα δύο. Okay. Εντάξει. Πήγανε 6 και 7. Δικάστηκαν πρώτα λοιπόν οι 7 και μετά από 10 μέρες είδε ένα δικαστήριο για τους υπόλοιπους 6.
Η ατυχία των έξι λοιπόν που μείνανε ήταν ότι πέσανε σε μια σύνθεση δικαστηρίου τέτοια, η οποία δυστυχώς ήταν αρνητική με το θέμα της, του να γίνουν αορίστου οι συμβάσεις τους. Οι υπόλοιποι πέσανε σε μια καλή σύνθεση και πήραν μια θετική απόφαση. Στην πρώτη ομάδα η δεύτερη εναλλακτική λύση ήταν να απολυθούν, δηλαδή ή αορίστου ή ναι, φεύγεις. Ναι, 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 δεν υπήρχε, δεν υπήρχε θέμα. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη εδώ, είναι ή όχι. Είναι μαύρο άσπρο. Είναι ναι, όχι. Τώρα, το ερώτημα είναι, έπρεπε να χωριστούν. Πιθανό να μην έπρεπε να χωριστούν. Πιθανό να πηγαίναν όλοι μαζί και να κερδίζαν όλοι μαζί, αλλά πιθανό και να πέφτανε στην πρώτη σύνθεση όλοι μαζί και να χάναν όλοι μαζί. Πιθανότητες ήταν μοιρασμένες. Ήταν άτυχοι αυτοί που μπήναν έξω. Τυχεροί οι άλλοι. Ήταν καθαρά δηλαδή δική του απόφαση. Η τιμιγορία του δικαστή. Ακριβώς. Μα ήταν το ίδιο θέμα. Πες μου κάτι, νομικά δεν γνωρίζω. Ναι. Αλλά είναι ακριβώς τα ίδια θέματα. Πώς ακριβώς τα ίδια θέματα. Για τον ίδιο Δήμο, για ίδιους ανθρώπους, για την ίδια. Για τον ΟΝΑ. Εντάξει, τα παιδιά που ήταν. Ξέρεις, υπάρχει και ένα δεδικασμένο. Δηλαδή, το δεδικασμένο το πρώτο, ή διώχνεις και τους δεύτερους. Υπήρχε μια διαφορά σε αυτούς. Όχι σε όλους όμως. Οι περισσότεροι από τους 7 ήταν από το 2001. Mm-hmm. Πριν το διάταγμα Παυλόπουλου του 4. Αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Ότι είχαν συνεχόμενες συμβάσεις. Έπαιξε ένα ρόλο, πιστεύω, στην ετοιμιγορία του δικαστή. Στους παραμένοντες μου. Στους παραμένοντες. Οι άλλοι ήταν από το 2005 και μετά. Ναι. Με συμβάσεις. Όμως, θα μου επιτρέψει να πω ότι όπως και στην πολιτική, έτσι και στη δικαιοσύνη, υπάρχουν δικαστές οι οποίοι έχουν το θάρρος να ψάξουν πολύ σοβαρά μια υπόθεση και να τεκμηριώσουν μια θετική απόφαση με δεδικασμένα ή με ετοιμιγορίες που έχουν άλλες ή με νόμους που πιθανόν υπάρχουν. Και υπάρχουν και δικαστές που είναι λιγόψυχοι. Ναι, μεν εφαρμόζουν τον νόμο, δεν κάνουν παρανομία, αλλά δεν μπαίνουν επί της ουσίας να ελέγξουν θέματα. Πιστεύω εγώ λοιπόν ότι σε αυτήν την περίπτωση ο ένας δικαστής ήταν από αυτούς που θεωρώ εγώ ότι έχουν το θράσος και το θάρρος να πούνε ότι ρε παιδί μου, εγώ θα τεκμηριώσω μια θετική απόφαση, γιατί έτσι πρέπει να το κάνω. Ο άλλος δικαστής ίσως το πέρασε πιο επιδερμικά, εφαρμόζοντας τον νόμο τον τελευταίο και είπε ότι παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσετε. Έχουν περιθώριο να πάνε σε μεγαλύτερο βαθμό να κάνουν έφεση. Τελεσίδικο. Είναι τελεσίδικο. Πάρα πολύ λυπηρό. Έξι είναι η ομιλία. Όχι, έχουν κάνει έφεση. Μισό λεπτάκι. Η έφεση εκδικάστηκε. Οπότε... Όχι, δεν εκδικάστηκε έφεση. Θα κάνουν έφεση. Δεν υπάρχει καμία τύχη κατά τη γνώμη μου. Ναι. Πάντως υπάρχει το μονοπάτι του να κάνουν έφεση στην απόφαση. Υπάρχει το μονοπάτι να κάνουν την έφεση. Βέβαια, μέχρι τότε δεν θα δουλεύουν και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να δικαιωθούν. Πάντως είναι πολύ λυπηρό. Έξι συλλογίτες μας με τις οικογένειές τους. Θα προσπαθήσω και το έχω πει στα παιδιά να βρω μια λύση. Να βρουν μια δουλειά στο Δήμο. Το δικαιούνται. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Θα κάνουμε προσπάθειες με τον Δήμαρχο με νόμιμους τρόπους, έτσι, να μπορέσουν τα παιδιά να απορροφηθούν. Είναι οι οικογένειές σου από πίσω. Είναι να έχουν ίσως μια προτεραιότητα σε κάποια. Δεν μπορείς να έχεις προτεραιότητα. Μπορείς όμως να δώσεις την ευκαιρία στα παιδιά αυτά να συμμετέχουν ισόνομα και μαζί με άλλους υποψηφίους και να έχουν δουλειά. Αυτό μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, ελπίζω να μας κάλυψε και να σας κάλυψε ο Πολύδωρος Ρήγος στο συγκεκριμένο θέμα. Μας παρουσίασε τη διαδικασία, μας είπε πού ο Δήμος στάθηκε. Και εμείς από την πλευρά μας ό,τι καλύτερο, νομίζω και οι δύο ευχόμαστε στους ανθρώπους αυτούς ό,τι καλύτερο. Ειδικά, θα προσταθείτε και σαν δημοτική. Ειδικά για μένα τώρα είναι παιδιά που μου έχουν συμπαρασταθεί όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολύ λυπηρό σε μια τόσο δύσκολη περίοδο οικονομική να είναι χωρίς δουλειά. Και προσωπικά εγώ εκτιμώ το ότι τους αποκάλεσες συνεργάτες. Πάνω απ' όλα συνεργάτες και φίλοι, έτσι περισσότεροι από αυτούς. Πάμε λοιπόν τώρα στους φίλους μας στους Πανιώνιους, αφού αφήσαμε λοιπόν ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δυστυχώς στα πλαίσια της ανεργίας της πάρα πολύ ψηλής ήρθε και κάτσε πάνω. Πάμε λοιπόν στους φίλους μας στους Πανιώνιους να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Πανιώνιο, λίγο με την μπάλα, λίγο με τον μπάσκετ. Ειδικά το μπάσκετ τραβάει πολύ ζώρια, τράβηξε ζώρια φέτος. Επιτέλους, και το επιτέλους το λέω ειρωνικά, ο Λιανός είπε φεύγω. Το έχει πει από πέρσι. Το έχει πει από πέρσι. Νομίζω τον πιέσατε και off the record και on the record και είπε ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Ποια ήταν η αφορμή, Πολύδωρε? Τι συνέβη? Τώρα, εγώ θα πω τα λεγόμενά του, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Από αυτά που έχω ακούσει από τους δικηγόρους του, δεν έχω μιλήσει τον ίδιο τον άνθρωπο. Mm-hmm. Μεταφέρω λοιπόν αυτά που έχω ακούσει. Θεωρώ ότι ο Ηλίας Σουλιανός πρώτον κουράστηκε. Κουράστηκε να βάζει λεφτά. Να βάζει και να μην βγάζει. Μα δεν το έκανε ποτέ για να βγάλει. Όποιος πιστεύει ότι στον αθλητισμό βάζει λεφτά για να βγάλει, είναι γελασμένος. Τότε τι τον κούρασε ο αθλητισμός για τον Γιάννη? Πρέπει να ήταν χόμπι. Το χόμπι το πληρώνουμε, όπως ξέρεις. Το χόμπι το πλήρωσε 10 χρόνια λοιπόν. Το πλήρωσε ακριβά. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι, ό,τι έβαλε επί 10, ναι, είναι νούμερο. Το πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά. Νομίζω ότι ο Ηλίας, και που μου επιτρέπει να το λέω στον ελληνικό,
Έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Πανιόνιο. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, σαφώς. Όμως έκανε τον κύκλο του. Θέλει να φύγει σαν τρελός. Δεν νομίζω ότι ήθελε ποτέ να κάνει κακό στο σύλλογο. Δεν ήθελε να το ρίξει φυτεθνική, ούτε να το εξαφανίσει. Απλά ήθελε να αφήσει σε κάποια χέρια που θα τον πάνε, θα το συνεχίσουν να τον πηγαίνουν σχετικά καλά. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στη Νέα Σμύρνη με οικονομικές δυνατότητες του Ηλία Δουλειανού. Mm-hmm. Κάνοντας μια προσπάθεια 1,5 μήνα τώρα να βρω μια λύση, έχω φάει τα μούτρα μου, Δημήτρη, σε επώνυμους και ανώνυμους πανιόνιους. Κανείς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν ήθελε να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει έστω και ένα ευρώ για αυτό που λέγεται Πανιόνιος. Mm-hmm. Πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη, να βρεθεί κάποιος άνθρωπος να οδηγήσει τον Πανιόνιο στην επόμενη μέρα. Έχει ακουστεί συγκεκριμένο όνομα, έτσι δεν το κρύβουμε, είναι και γνωστό, το όνομα λέει είναι Μαργέτης. Ο Μαργέτης ο Αντώνης, γιος του παλιού στελέχους της δίκης του Πανιονίου στο ποδόσφαιρο του Νίκου του Μαργέτη. Ο Αντώνης ο Μαργέτης, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι άνθρωπος της οικονομικής επιφάνειας του Ηλία Δουλειανού. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα παιδί έξυπνο, ένα παιδί που θέλει να βοηθήσει τον Πανιόνιο και ένα παιδί που μπορεί με τον τρόπο λειτουργίας του και με πολλή δουλειά αυτά που ο Λιανός έβαζε εύκολα από την τσέπη του να τα βρει και να τα βάλει στον Πανιόνιο. Όχι από την τσέπη του, να τα βρει από γύρω-γύρω και να τα μαζέψει. Εγώ να θυμίσω ότι στην ΚΑΕ με τις εξελίξεις τις τελευταίες πρέπει να έμεινε ένας παίχτης μόνο. Φύγαν όλοι. Έχει μείνει ο Σταμάτης. Από την η μεταγραφή από την Γλυφάδα έπαιξε. Από την Ευριάλη είναι το παιδί αυτό που είναι στην Εθνική Εφήβων. Mm-hmm. Ένας πάρα πολύ ταλαντούχος αθλητής. Και κάποια άλλα νέα παιδιά που είναι από τις μικρές ομάδες και τα οποία θα μπορέσουν να στελεχώσουν την ομάδα αυτή. Το μοντέλο που έχει επιλέξει νομίζω ο κ. Μαργέτης. Και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Είναι μοντέλο με νέα παιδιά, πίστη στα νέα παιδιά, δουλειά, δουλειά, δουλειά για να βγάλουμε αθλητές καινούριους, τους οποίους ο Πανιόνιος να μην τους έχει για πάντα στον Πανιόνιο, να φεύγουν από τον Πανιόνιο να πηγαίνουν κάπου αλλού, αλλά ο Πανιόνιος να μπορεί να επιβιώνει. Και ξανά δουλειά. Οπότε μιλάμε για ένα αθλητικό μοντέλο που μέσα στους επόμενους 40-45 μέρες πρέπει να γίνει ρόστερ, να έρθει προπονητής. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Το κόνσεπτ είναι δύσκολο. Και να πρωταγωνιστήσει ο Πανιόνιος, γιατί ο μέσος Πανιόνιος θέλει να πρωταγωνιστεί. Θέλει. Δηλαδή, το κόνσεπτ αυτό είναι δύσκολο. Θέλει πλάτη από όλους τους φιλάθλους, ένα φτηνό διαρκείας, να μπουν όλοι στο γήπεδο. Εσείς να βοηθήσετε από τη μεριά σας, ο Δήμος να βοηθήσει όπως μπορεί, να συμπαρασταθεί και να δουλέψουν πάρα πολύ αυτοί που θα ασχοληθούν για να πετύχει. Διότι μπορεί να είμαστε καλοί τώρα και να μην πετύχουμε στο τέλος. Όμως η προσπάθεια πρέπει να γίνει σοβαρά. Και να βάλουμε όλοι οι Πανιόνοι, ας μην έχουμε χρήματα. Οφείλουμε να βάλουμε πλάτη σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρείς ότι αύριο είναι μια πιο ευχάριστη μέρα για την ΚΑΕ από τη σήμερα? Ναι, νομίζω είναι μια ευχάριστη μέρα και θα είναι μια ευχάριστη μέρα. Θα είσαι παρόν σε εξελίξεις και θέλω να είσαι παρόν. Για μένα Πανιόνιο, υποχρέωσή μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ένας μήνας κόπου και αγωνίας, τουλάχιστον προσωρινά θα ανακουφιστώ, θα μπορέσω να κοιμηθώ πιο ήρεμος. Κοιτάξτε, οι φιλάθλοι του Πανιονίου όλων των ηλικιών, και λέω όλων των ηλικιών γιατί εδώ στη Νέα Σμύρνη υπάρχουν φανατικοί Πανιόνιοι και μεγαλύτερης ηλικίας και από εμάς, πάντα ήταν δίπλα στην ομάδα και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και νομίζω ότι είναι αυτήν την διαρκεία στο ποδόσφαιρο θα είναι κράχτης κινητό για να βοηθηθεί η ομάδα. Ναι, μιλάμε για τον μπάσκετ, βέβαια. Για τον μπάσκετ, λέμε. Συγγνώμη, για τον μπάσκετ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο. Πρέπει η τοπική κοινωνία να στηρίξει το σύλλογο. Θα κάνουμε διάφορες ενέργειες. Έχουμε σχεδιάσει και διάφορα πράγματα. Εγώ δεν θα είμαι στη διοίκηση. Απλώς θα συμπαρασταθώ στον Αντώνη τον Μαργέτη. Μπορείς να είσαι με τις ιδέες σου όμως, έτσι. Ναι, έχω ιδέες, θα τον βοηθήσω. Και πρέπει να στηριχτεί στην τοπική κοινωνία. Και θα το κάνει. Νομίζω η τοπική κοινωνία θα είναι δίπλα στο Πανιόνιο. Μας έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές. Και πρέπει. Βέβαια, με εξαίρεση τις δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες, θυμόμαστε ότι την τελευταία διετία πάντοτε είναι στην τρίτη θέση σταθερά. Εντάξει, θα μπορούσαμε, επειδή κουβεντιάζαμε και off the record για το παίξινο θέμα του κυπέλου, ότι εν πάση περιπτώσει μπορούσε να έχει κερδίσει τον Άρη, να τα πούμε και λίγο Πανιόνιο. Στόχος δεν είναι η τρίτη θέση, ούτε η τέταρτη. Στόχος είναι να είναι ο Πανιόνιος βιώσιμος. Οικονομικά και αθλητικά. Επιχειρηματικά είναι το πρώτο μέλημα. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, επιχειρηματική δουλειά. Για προπονητή, έχουμε κάτι στα υπόψη, υπάρχει κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν κάποιες εξέλιξεις, κάποιες κουβέντες, αλλά τι να μιλάς, όταν δεν έχεις ακόμα κάνει μεταβίβαση. Δηλαδή, είναι σαν να πάω να αγοράσω σπίτι και να μην έχω τα λεφτά, έτσι. Είναι λογικό αυτό. Να κάνουμε πάλι λίγο ένα διαλυματάκι, να πιεις και εσύ λίγο κοκακόλα, να πάρω και εγώ μια ανάσα και θα κλείσουμε λίγο με το ποδόσφαιρο. Ναι. Για να μιλήσουμε λίγο για τον Πανιόνιο στην μπάλα, που και εκεί σοβαρά προβλήματα. Μεγάλη προσπάθεια από ανθρώπους που αγαπάνε τον Πανιόνιο.
Θα μας τα πεις και αυτά. Ψάχνονται και εκεί οι άνθρωποι να βρουν λύσεις. Θα μας τα πεις και αυτά μετά το μουσικό διάλειμμα. Σύντομη επιστροφή λοιπόν, να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο, να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο του Πανιωνίου. Προβλήματα και εκεί, σοβαρά προβλήματα και σοβαρές προσπάθειες. Αλλά εκεί μιλάμε τώρα για προβλήματα, δεν έχουν καμία σχέση στο μπάσκετ. Το μπάσκετ αφήνει μηδενικό χρέος ο Λιανός, ούτε χρωστάει εφορίες, ΙΚΑ κτλ. Εκεί μιλάμε, υπάρχει ένα μεγάλο φέση. Για καλή μας τύχη βρεθήκαν 5 ηρωικοί, το και τους λέω έτσι ηρωικούς, θα μου επιτρέψει ο Νίκος ο Ζαμάνης. Γιατί χρόνια... Εδώ ντόπιοι όλοι. Ντόπιοι και όλοι. Ο Ζαμάνης φυσικά. Ο Νίκος Ζαμάνης, ο οποίος ο άνθρωπος έχει ματώσει και οικονομικά και έχει φάει και χρόνο και τρέχει από τον Ιούνιο να βρουν λύση. Είναι μια παρεούλα ανθρώπων. Μπράβο τους. Το πρώτο βήμα έγινε. Ο Πανιούνιος έχει πάρει μια προσωρινή διαταγή προπτωχευτικού κώδικα που είναι σημαντικό για να ρυθμίσει τα χρέη του. Γράφτηκε αυτό κάπου να έχει. Είναι σημαντική εξέλιξη και είναι άξιση συγχαρητηρίων τα παιδιά. Εύχομαι και αγωνιστικά η ομάδα να πάει καλά. Έχει κάνει το μοντέλο και εκεί με τα νέα παιδιά. Πιστεύω θα έχουμε καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Ναι, και παίξανε και καλά, είχε και καλή απόδοση. Έχω 2,5 χρόνια να πάω στο γήπεδο και πήγαινα γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Δεν πήγαινα. Και έχω πάει και την πρώτη αγωνιστική με τον Δήμαρχο, τον πήρα μαζί μου για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Και πήγα και τη δεύτερη αγωνιστική στη Λεωφόρο. Πήγε Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πήγα. Παίξει πολύ καλά η ομάδα εκεί. Απλά γύρισε το παιχνίδι και απειρία βέβαια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και εκεί θέλει στήριξη παιδιά. Και νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Για τον Γιάννου, πολύ καλά λόγια από πολλές πλευρές. Ναι, ο Γιάννου είναι ένα παιδί το οποίο του δίνει την ευκαιρία έτσι, να παίξει βασικό και στο την Πανιόνιο. Έπιασε από τα μαλλιά. Ας αποδείξει ότι μπορεί. Ναι. Από κόσμο νομίζω. Καλύτερα από πέρυσι. Επιτρέπει και ο καιρός φυσικά ακόμα. Καλύτερα από πέρυσι. Και ο κόσμος Πανιωνίου θέλει να βλέπει αυτό. Την προσπάθεια, τα νέα παιδιά και τη μαζική προσέλευση έτσι, ανθρώπων, φιλάθλων και παραγόντων. Με ανιδιωτελείς σκοπούς. Του αρέσει αυτό το πράγμα. Και όσο βλέπει αυτό, θα έρχεται. Πάντα σε... δίπλα στην ομάδα. Να κλείσουμε, γιατί και εσύ πρέπει να φύγεις και εγώ πρέπει να το κλείσω σιγά-σιγά για την επόμενη εκπομπή. Στο πολιτικό κομμάτι, ξαναλέω με το καλό να τελειώσει και το τυπικό σας κομμάτι, να οριστούν οι υπεύθυνοι. Έχετε μια δύσκολη πενταετία μπροστά σας, όλοι. Το δικό σου το κομμάτι της παιδείας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι καινούργιο, πρέπει να το δεις, να το γνωρίσεις. Είναι πολύ ευαίσθητος χώρος, το ξέρεις. Εντάξει, το πάμε. Εκεί είναι άνθρωποι πολύ πολύ μικρότερων ηλικιών
Τα σχολεία της Νέας Μέγνης, επειδή έχουμε μια εικόνα επικοινωνιακά, είναι πάρα πολύ ενεργά. Κάποιοι διευθυντές πιο ενεργοί, κάποιοι λιγότερο, αλλά γενικά η Νέα Σμύρνη είναι πολύ δραστήρια και στο εξωεκπαιδευτικό κομμάτι. Και νομίζω ότι θα έχεις τα χέρια σου γεμάτα, που λένε και οι Αμερικάνοι, με πάρα πολύ δουλειά. Κοίταξε, με ιντριγκάρει λιγάκι το καινούριο. Δεν σου κρύβω, στενοχωριέμαι που αφήνω το παλιό. Αλλά επειδή έχω ιδέες, είμαι δραστήριος και άνθρωπος που το παλεύω, δεν θα το αφήσω έτσι. Εγώ θυμάμαι την τελευταία μας συνέντευξη, κλείνω όπως ξεκίνησα. Με έχεις αρκετά προειδεάσει ότι μάλλον θα αλλάξεις αντικείμενο, γιατί όχι ότι κουράστηκες, αλλά θα ήθελες να δεις και κάτι άλλο και να έχεις και μια hands-on εμπειρία και σε ένα άλλο κομμάτι, οπότε δεν με εκπλήσει η μετάβασή σου σε ένα διαφορετικό κομμάτι. Συζητώντας και με πολιτικούς με μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, από άλλες θέσεις, όχι την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που μου είπαν όλοι ήταν ένα μήνα πριν τώρα, έτσι, ότι μη στέκεσαι σε αυτά που έχεις κάνει. Τα έχεις κάνει καλά, κάνε και άλλα αλλού. Mm-hmm. Μόνο να κερδίσεις έχεις. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει κάτι καινούριο, ένα καινούριο κίνητρο. Θα το βγάλω εις πέρας. Λοιπόν, εγώ να πω καλή επιτυχία, να πω ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθες. Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ που είμαι η πρώτη σου εκπομπή για το φθινόπωρο. Χαρά μου και το ξέρεις. Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, παιδιά. Κοντά σας είμαστε, στα δημοτικά συμβούλια είμαστε κοντά σας. Είμαστε σε όλη την πόλη δίπλα. Έτσι, δεν το φέρνω κοντά στη δημοτική αρχή. Είμαστε σε όλη την πόλη δίπλα. Και εσύ και εσείς από την πλευρά σας περνάτε μέσα από εμάς την εικόνα σας. Και για να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, καταλαβαίνεις ότι και το επικοινωνιακό κομμάτι δεν το θυμόμαστε ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ειδικά όταν ο Δήμος έχει έργο να το δείξει κιόλας. Είμαστε κι εμείς λοιπόν δίπλα για να δώσουμε στη Νέα Σμύρνη να φανεί η δουλειά σας, αλλά να φανεί και στην πόλη ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια από τον Δημήτρη. Καλή επόμενη εκπομπή. Την επόμενη εβδομάδα πάλι με έναν εκλεκτό καλεσμένο από την τοπική κοινωνία, από την τοπική πολιτική σκηνή. Καλό βράδυ.